Κώστας Καταραχιάς, γιατρός ακτινολόγος, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Αγίου Σάβα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ. Πώς είναι η κατάσταση στο δικό σας νοσοκομείο και γενικά αν έχετε και εικόνα στα νοσοκομεία σε ό,τι αφορά και γενικά αλλά και τις μονάδες μέρες? Η κατάσταση είναι πραγματικά ανεξέλεγκτη. Δυστυχώς η κυβέρνηση και το Υπουργείο άφησε τα νοσοκομεία στην τύχη τους, χωρίς προσλήψεις, χωρίς μέτρα ασφάλειας και προστασίας, χωρίς σοβαρά πρωτόκολλα ασφάλειας για τη διασπορά του κορονοϊού μέσα στους χώρους των νοσοκομείων. Ο Άγιος Σάββας εδώ και εβδομάδες έχει μια μεγάλη διασπορά σε προσωπικό και ασθενείς. Αυτή τη στιγμή το 80 με 90% του νοσοκομείου είναι κλειστό. Ενδεικτικά αναφέρω ότι από τις 270 κλίνες ενεργές του νοσοκομείου, ούτε 30 αυτή τη στιγμή δεν καλύπτονται με ασθενείς. Από τα 30 χειρουργία και πάνω που γινόντουσαν κάθε μέρα, ζήτημα να γίναν 3 ή 4 χειρουργία σήμερα και τις προηγούμενες μέρες. Πραγματικά έχουν αφήσει στην τύχη τους τα νοσοκομεία, τους εργαζόμενους και έχουμε φτάσει στο σημείο επί της ουσίας η διοίκηση, η κυβέρνηση να έχει κλείσει το νοσοκομείο με τη δολοφονική τους πολιτική. Εμείς σαν εργαζόμενοι, η ίδια εικόνα πάνω κάτω δυστυχώς απλώνεται σε πολλά νοσοκομεία της Ελλάδας. Συνάδελφοι νοσούνε, νοσηλεύονται, μπαίνουν σε ΜΕΤ. Έχουμε χάσει συναδέλφους και συναδέλφισες και αυτή τη στιγμή αντί να πάρουμε μέτρα άμεσα, να πάρουν μόνιμο προσωπικό, να καλύψουν με γενναία χρηματοδότηση τα νοσοκομεία, να εφαρμόσουν μέτρα ασφάλειας και προστασίας, συνεχίζουν να αφήνουν στην τύχη την κατάσταση. Πόσα κρούσματα έχετε?